Ανέτοιμη για τον Γρηγόρη Βαϊανάτο. Λοιπόν, πάμε να υποδεχτούμε τον Γρηγόρη Βαϊανάτο που είναι σήμερα στην παρέα μας. Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που σας ξαναβλέπω και νομίζω ότι θυμάστε πόσες αλήθειες λέμε μαζί τόσα χρόνια. Έχεις δίκιο. Συγγνώμη που καθυστερήσαμε λίγο, αλλά σήμερα στο Μακεδονία TV ξεκινάει μια νέα σειρά, ο Θρίαμβος της Αγάπης, και περιμένουμε όλοι με αγωνία να το δούμε και έπρεπε να το πούμε. Πρώτα η αγάπη και ο Βίλιαμ Λεβί, φαντάζομαι. Γρηγόρη μου, είσαι έτοιμος σήμερα να πούμε και άλλες αλήθειες, γιατί τα γεγονότα και εξελίξεις είναι πάρα πολλές. Ό,τι με ρωτήσετε, απαντώ. Ωραία. Θέλουμε να ξεκινήσουμε με τη χθεσινή συνέντευξη η οποία μας απασχόλησε όλους και την περιμέναμε με πάρα πολύ μεγάλη αγωνία, Σοφία μου. Τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Μιχαλολιάκος της Χρυσής Αυγής στους πρωταγωνιστές, το παρακολούθησες? Πρόλαβες? Μπορώ να το παρακολουθήσω. Λοιπόν, θες να πάμε να δούμε ένα μικρό απόσπασμα, να δουν και οι τηλεθεατές, όσοι δεν πρόλαβαν χθες να το παρακολουθήσουν, και θα το συζητήσουμε μετά. Για πάμε να το δούμε. Θα προτιμούσα όχι, αλλά πάμε. Σχέση με τους ναζιστές στην Γερμανία που λένε ότι έχετε, δεν έχετε? Όχι βέβαια, δεν έχω. Ούτε με τους Ιταλούς φασίστες? Είχαμε κάποιες επαφές καθαρά πολιτικού χαρακτήρα, αλλά αυτές οι επαφές σταμάτησαν από τη στιγμή που αυτοί οι άνθρωποι άρχισαν ότι ούτε ένα ευρώ στους τεμπέληδες Έλληνες και τα λοιπά. Και εκεί χαλάσαν και οι σχέσεις μας. Είχατε γράψει και έναν ύμνο για τον Χίτλερ, έτσι δεν είναι? Είχα γράψει ένα άρθρο το 87 τον Νοέμβριο, το οποίο δεν το είχα γράψει εγώ, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτε, διότι συμπτωματικώς εκείνο το μήνα παντρευόμουν, τον Νοέμβριο το 87. Και αυτό το άρθρο είχε την υπογραφή μου, γιατί ήθιστε να είναι η υπογραφή μου κατά το κύριο άρθρο, αλλά δεν το είχα γράψει εγώ. Το έχετε μετανιώσει ότι μπήκε το όνομά σας κάτω από ένα κείμενο που λέει? Δεν έχω μετανιώσει ο μεγάλος ηγέτης ή... Δεν έχω μετανιώσει τίποτε. Υπήρξε μεγάλος ηγέτης του λαού του, όπως υπήρξε και εχθρός του λαού μας και τον πολεμήσαμε και χαιρετώ όλους όσους το πολέμησαν, έτσι. Τι σημαίνει αυτό το εγγέθητη για τους δημοσιογράφους? Στα γραφεία μας, όταν βγαίνει ο επικεφαλής, όταν μπαίνει, συγγνώμη, ο επικεφαλής, να δίνει το εγγέθητη. Στην αίθουσα εκείνη τη στιγμή υπήρχαν 10 με 20 δημοσιογράφοι και 40 δικοί μας. Το εγγέθητη ήταν για τους δικούς μας. Και εκεί έγινε παρανόηση. Δεν ήταν, ήταν μια ατυχή στιγμή, αν θέλετε, δεν το κρύβω. Αλλά ναι, την υπερασπίζομαι, δεν το παίρνω πίσω. Στην επόμενη συνέντευξη τύπου οι δημοσιογράφοι υποχρεούνται να σηκωθούν ή όχι? Απλό. Όχι, ας καθίσουν, εντάξει. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι πράγματι κατά της βίας, φοράει ένα πορτοκαλί μανδύα, βάζει και κουδουνάκια στους αστραγάλους του για να μην πατάει τα μυρμήγκια και είναι ειρηνιστής για να μην επιβαρύνει την ψυχή του. Όλα αυτά τα μπράτσα που βλέπω ότι σας περιτριγυρίζουν. Και στις συνεντεύξεις τύπου κτλ. Είναι αυτό ότι πρέπει να αμυνθείτε δηλαδή? Όχι, σε αυτόν που θα μπει. Τους αρέσει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν υπηρετήσει ειδικές δυνάμεις, οι οποίοι φροντίζουν τον εαυτό τους, γυμνάζονται. Όχι, δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι κακό αυτό. Όχι, λέω, το να σας περιβάλλουν είναι μια συνθήκη άμυνας. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση εγώ, για λόγους πολιτικούς, να δεχτώ τον εξευτελισμό μου. Εμένα, εάν μου πετάξουν ένα ποτήρι νερό, θα τους πετάξω κι εγώ ένα μπουκάλι στο κεφάλι. Ναι. Το λέω. Εντάξει. Κάποιος που γεννιέται στην Ελλάδα. Ναι. Και πηγαίνει στο ελληνικό σχολείο. Ναι. Έτσι. Μετέχει δηλαδή της ελληνικής παιδείας. Ότι είναι Έλληνας. Όχι, για μένα αυτό δεν αποτελεί τεκμήριο. Αποτελεί τεκμήριο. Όχι, εξετάσεις DNA. Το αν είναι Έλληνας στο αίμα και στην καταγωγή και στη συνείδηση. Τι σημαίνει αυτό? Να άλλη είναι μια γενιά πίσω. Κάποια στιγμή. Ίσως και δύο, ίσως και τρεις. Ναι. Ναι, αυτό πιστεύω. Η μια το γενιά. Δικαιούμε. Η μια γενιά. Ναι, το δικαιούμε. Άρα τα παιδιά μου λένε. Εάν αυτό σημαίνει ότι είμαι ρατσιστής, κανένα πρόβλημα. Όχι, λέω. Ομοφυλόφιλος είναι. Τι ομοφυλόφιλε. Υπάρχει κάποιο ειδικό μένος αυτό ή είναι? Ειδικό μένος, ναι. Ξέρω. Η ομοφυλόφιλη είναι μια. Ένα μέρος ελληνικής κοινωνίας, δεν το θεωρώ φυσιολογικό. Μα ήταν το ερώτημα. Είμαι Έχω πολύ πιάσει άνετος. Τον κατάλογο λοιπόν, του γερμανικού ναζισμού και λέω θέλω ωραία, να δω τις διαφορές. Θα σου το πω πιασάρικα κιόλας. Δεν θα ήμουν υπερήφανος αν ήμουν αδελφοί. Ναι. Τι άλλο να σου πω, θα πάω όλα. Δεν μου απαντάτε σε αυτό όμως. Αν ένας ομοφυλόφιλος μπορεί να είναι μέλος Χρυσής Αυγής. Φανερά να είναι ομοφυλόφιλος και να είναι μέλος Χρυσής Αυγής, όχι. Περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία το σχόλιο σου, Γρηγόρη. Ακούστε, το γεγονός ότι συνηθίζουμε ένα ρατσιστικό λόγο που ξεκινάει από μερικά χρόνια με τον κύριο Καρατζαφέρη, δεν μου αρέσει. Είμαι ένας φιλελεύθερος άνθρωπος και θεωρώ ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να πιστεύει ό,τι θέλει. Και αν φτάναμε μέχρι εκεί, δεν θα με πείραζε καθόλου. Γρηγόρη μου, όμως είναι ένας άνθρωπος που μπήκε στη Βουλή και όχι μόνο μπήκε στη Βουλή. Τον ψήφισαν 450.000 Έλληνες. Ναι, ακούστε, εγώ θα μείνω στα θέματα αρχής.
Και μπορεί να καταλάβουν πολλοί Έλληνες ότι είχα λάθος, αλλά εγώ επαναλαμβάνω, σέβομαι τη διαφορά. Όμως, αυτή η ομάδα των ανθρώπων, η οποία βασίζει τη φιλοσοφία της στο φόβο, δεν κάνει μόνο ρητορικές ερωτήσεις ή απαντήσεις, κάνει εγκλήματα. Εγώ μένω στον Άγιο Παντελεήμονα, γνωρίζω ότι ορδές της εισαγής περιπολούν, δέρνουν και μαχαιρώνουν κόσμο και δεν θα το ξεχάσω. Ήμουν ο ίδιος θύμα της εισαγής δύο φορές στο παρελθόν, δεν σκοπεύω να γίνω άλλο. Ήσουν θύμα της χρήσης αυγής. Ότι έχουμε πέσει ξύλο δύο φορές. Μία στην Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου και μία στο Αμίντεο. Δεν χρειάζονται τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις μεταξύ ανθρώπων. Για ποιο λόγο. Και το Χατζηδάκης έλεγε, σας παρακαλώ να μην συνηθίσετε την εικόνα του τέρατος. Εγώ θα θυμίσω ότι η Χρυσή Αυγή βασίζει τη φιλοσοφία της στην υπεροχή μιας φυλής, που είναι αστείο πράγμα. Οι άνθρωποι είναι καλοί ή κακοί, όχι επειδή είναι Έλληνες ή Τούρκοι, επειδή είναι καλοί ή κακοί. Το αν έχει πάρει τη λίστα του Χίτλερ και προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, δεν αλλάζει την πραγματικότητα. Άλλο η ανταλλαγή απόψεων, άλλο η επιβολή του ρατσισμού ως μια κανονική του νόμου των ανθρώπων. Σε αυτό δεν θα σταματήσω να έχω αντίρρηση. Γρηγόρη μου, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περασπιστεί τα δικαιώματα και την κίνηση των ομοφυλόφιλων. Πώς βλέπεις αυτή τη θέση που έχει πάρει ο Μιχαλογιάκος, πώς έχει σταθιά σου όλο αυτό, η φράση ας πούμε τελευταία που έχει πει. Νομίζω ότι είναι καιρός για την ελληνική αστυνομία να μαζέψει ανθρώπους οι οποίοι απειλούν άλλους. Δεν ξέρω στις δημοκρατίες άλλο τρόπο. Αν αρχίσουμε ο καθένας να παίζει ξύλο, δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Το θεωρήσατε σαν απειλή αυτό που είπε. Μα νομίζω ότι ήταν ευθεία απειλή. Μπορεί να είναι άνετος ή να μην είναι περήφανος που είναι αδερφή, αλλά έναν άλλον που είναι περήφανος που είναι αδερφή, τον βαράει. Αυτό δεν ξέρω αν σας φαίνεται σαν δημοκρατικό. Πάντως βγήκε πάρα πολλοί κόσμος και είπε ότι δεν ήταν πάρα πολύ σκληρός ο Θεοδωράκης που έχει κάνει τη συνέντευξη. Δηλαδή, που έχει κάνει τη συνέντευξη, οι ερωτήσεις δεν ήταν τόσο σκληρές απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο που θα περιμέναμε να ήταν λίγο πιο σκληρή, όντως. Εσύ πώς την είδες τη συνέντευξη? Είναι τόσο φρικιαστικά αυτά που λέει, που δεν νομίζω ότι χρειάζεται να του κάνεις ερωτήσεις, αρκεί να τον αφήνεις να μιλάει και να πιάσεις το κεφάλι σου μετά. Δηλαδή θεωρείς ότι ίσως διπλωματικά λίγο ο κύριος Θεοδωράκης και με πιο μεγαλύτερη ασφάλεια τον άφησε να εκτεθεί? Μα νομίζω ότι και να μην υπήρχε Θεοδωράκης, μόνο που τους δίνουν χρόνο για να μιλούν δημόσια στον κόσμο, να ξεδιπλώνουν αυτή την τέλεια απόρριψη κάθε αξίας της κοινωνίας της παγκόσμιας. Φανταστείτε εδώ ότι οι άνθρωποι μπορούν να κρίνονται αν είναι καλοί ή κακοί επειδή έχουν μια θρησκεία ή μια άλλη. Επειδή γεννήθηκαν κάπου ή δεν γεννήθηκαν κάπου. Αυτά είναι πράγματα που τα έχουμε ξεχάσει 50 χρόνια και προσπαθεί τώρα μια ομάδα ανθρώπων να γκρεμίσει την κοινωνία των ανθρώπων. Δεν νομίζω να το καταφέρει. Μακάρι. Θέλω να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, ένα κοινωνικό φαινόμενο που αυτό τον καιρό το ζούμε εδώ στη χώρα μας. Μιλάμε για τις ιερόδουλες που έχουν σπείρει τον πανικό με τον ιό του AIDS. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Συνήθως ζητώ εγώ ένα λεπτό από την καλοσύνη της φιλοξενίας. Θα ήθελα καταρχήν να σκεφτούμε λίγο αυτό που είπατε. Αν έχουν σπείρει τον πανικό του AIDS. Εγώ θα σας πω, ακόμα και στις ανακοινώσεις που κάνει ο Υπουργός Υγείας και λέει ότι βρήκαν 35 γυναίκες και 5.000 άνθρωποι πήραν τηλέφωνο και 5 βρέθηκαν νομοθετικοί. Ήθελα να ρωτήσω καταρχήν αν κάποιος ξέρει αν αυτοί κόλλησαν αυτές ή αυτές κόλλησαν αυτούς. Ναι, μα και όταν 30 χρόνια μετά την είδηση ότι υπάρχει AIDS, ότι πρέπει να φοράς προφυλακτικό. Υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνουν και βιώνουν αυτές τις κοπέλες που είτε είναι θύματα trafficking, ρωσίδες κλπ. Ή είναι junkie, παίρνουν ναρκωτικά. Και το ξέρουν αυτοί που βιώνουν αυτές. Και τις πληρώνουν για να κολλήσουν. Είναι δυνατόν να ζητάς από τον άνθρωπο που πλήρωσες για να σε κολλήσει κάτι και τα ρέστα? Τι εννοείς πλήρωσες για να σε κολλήσουν? Εννοώ ότι πας με μια κοπέλα από τον δρόμο σε μια άθλια κατάσταση που προφανώς δεν μπορεί να τηρεί τις προϋποθέσεις υγιεινής γιατί είναι ένα αγρίμι που το κυνηγάνε, το πληρώνεις για να κάνεις σεξ χωρίς προφυλακτικό. 30 χρόνια μετά φαντάζομαι ότι όλοι ξέρουν ότι καλωσορίζεις το AIDS. Ξέρεις τι μου κάνει τεράστια εντύπωση, Γρηγόρη μου. Πιστεύεις ότι όλη αυτή η ιστορία ήταν μια καλά κρυμμένη ιστορία για ποιους λόγους? Δηλαδή δεν υπήρχε πριν, ξαφνικά πριν ένα μήνα μάθαμε ότι υπάρχουν αυτές οι γυναίκες ή ότι επισκέπτονται άνθρωποι που δεν παίρνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις? Νομίζω ότι θα πρέπει να πάρουμε 30 χρόνια πριν και να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα, να συζητήσουμε και για την πορνεία. Όχι βέβαια, όλοι το ήξεραν. Αλλά όπως όλοι γνωρίζουν ότι από το 1999 ο νόμος που διέπει το επάγγελμα της πόρνης είναι ένας νόμος που δεν επιτρέπει σε καμία να δουλεύει νόμιμα, καταλαβαίνετε ότι η υποκρισία είναι τεράστια.
Είναι πολλά τα λεφτά που παίρνουν δικηγόροι, αστυνομικοί, νταβατζίδες για να συντηρείται ένα κύκλωμα. Αυτά τα ξέρουμε, τα ξέρουν όλοι. Όταν ο Δήμος βγαίνει και λέει εμείς κλείνουμε τους οίκους αυτούς και αυτοί ανοίγουν, ξεχνάει να πει ότι δεν έχει φροντίσει να υπάρχουν προϋποθέσεις ώστε κάπως να λειτουργούν αυτά νόμιμα. Εκτός αν θέλουμε όλες αυτές οι γυναίκες και οι άνδρες να λειτουργούν παράνομα. Ας το πούν όμως κανονικά να το καταλάβουμε. Να τους κυνηγάμε εννοώ. Γρηγόρη, είσαι δημοσιογράφος και οφείλω να ομολογήσω ότι αυτή την περίοδο ο κλάδος αυτός περνάει μια από τις δυσκολότερες στιγμές των τελευταίων χρόνων. Πώς τη βλέπεις εσύ την τηλεόραση? Όπως είχαμε πει στο κανάλι σας, η τηλεόραση στην Ελλάδα είναι μια μπίζνα που έχει ξεφύγει από τα όρια της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας. Άνθρωποι που ήθελαν δημόσιες δουλειές ή να ξεπλένουν χρήματα, έκαναν κανάλια και έκαναν αυτό το πράγμα. Και παρέσυραν και ένα σωρό συναδέλφους μας, οι οποίοι τώρα είναι άνεργοι. Τα κανάλια θα λιγοστέψουν, η διαφήμιση είναι πολύ μικρή, θα αλλάξουν τα προγράμματα, θα έρθουμε στα κιλά μας και θα μπορούμε να ξαναμιλάμε για μια τηλεόραση. Βλέπετε ήδη την τηλεόραση της κρίσης, μια τηλεόραση σε πλήρη αμηχανία. Όλες αυτές οι εκπομπές που ήταν μέσα στη χαρά έχουν αρχίσει να τους ξανασκέφτονται και έχουμε βαρύνει πάρα πολύ το κλίμα. Θα βρούμε την ισορροπία και θα συζητάμε τόσο τα προβλήματα όσο και τις χαρές μας. Πάντως κάτι που μας απασχόλησε τηλεοπτικά φέτος ήταν η μεταφορά, η αλλαγή ώρας στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη από το πρωί στο μεσημέρι. Μπορεί αυτό να σημαίνει ότι θα πάψει να υπάρχει πρωινή ζωνή του χρόνου? Καταρχήν οι ίδιοι άνθρωποι έβλεπαν τη Μενεγάκη αργότερα γιατί πλέον δεν εργάζονται. Ελπίζω αυτό να μην συνεχιστεί. Ξέρετε, έχει πολύ λιγότερη σημασία αυτά τα προγράμματα πλέον για τη ζωή των ανθρώπων. Η χώρα μας περνάει μια καταστροφή. Και θα δείτε τους επόμενους μήνες τι εννοώ. Η αλήθεια είναι, Γρηγόρη μου, πως μέσα σε όλες αυτές τις αλλαγές και τις ανακατατάξεις τηλεοπτικές, η πρωινή ζώνη, έχουν ακουστεί πολλά πράγματα για την πρωινή ζώνη. Πιστεύεις ότι θα υπάρξει του χρόνου πρωινή ζώνη? Ακούστε, οι ζώνες είναι πάντα για να εκπέμπουν σήμα και να έχουν θέματα. Με οι μελέτες θα αλλάξουν. Θα αλλάξουν όμως, γιατί δεν είναι τόσο πολύ η χαρά και το γέλιο που έχουμε να μοιραστούμε. Γι' αυτό ή γιατί δεν έχουν έσοδα, όπως λένε τα περισσότερα κανάλια, για την πρωινό? Το ένα φέρνει το άλλο. Να σου πω τι, ποιο από τα δύο πρωινά ξεχώρισες φέτος, το πρωινό του Αντένα ή το πρωινό μου? Ξεχώρισα ότι και τα δύο μαγαζιά δεν έχουν καταφέρει να καταλάβουν πού πατούν και πού βρίσκονται. Συμπαθώ γιατί είναι δύσκολη αυτή η περίοδος της μετάβασης, αλλά ακόμα ζουν σε έναν άλλο κόσμο. Πού βρίσκεις τις κυριότερες διαφορές και τι θεωρείς ότι θα έπρεπε να αλλάξουν και οι δύο για να γίνουν καλύτεροι? Οι κυριότερες διαφορές, το θέμα είναι ότι κάποιοι έχουν πιο πολλά πρόσωπα και πιο ενδιαφέροντα πρόσωπα και πιο ενημερωμένα πρόσωπα. Τώρα επειδή είναι δύο, ας μην το πω, γιατί κάνει δεκανινιάου, κάνει διάφορα. Εκείνο που θα πρέπει να κάνουν είναι να βρουν άλλους ανθρώπους, Έλληνες που πάνε καλά, που είναι αισιόδοξοι, να μιλήσουν για πραγματικά προβλήματα και να συνδεθούν περισσότερο με το ίντερνετ. Τα έχω ξαναπεί, βλέπω ότι ακούν, να συνεχίσουν. Εσύ όταν παρακολουθείς τηλεόραση, το χρόνο που έχεις, τι είναι αυτό που θέλεις να κάτσεις να δεις τηλεόραση? Καταρχήν βλέπω οτιδήποτε ειδησιογραφικό και πολυτέχνη. Αλλά θα ήθελα να βλέπω πιο έξυπνες ειδήσεις, όχι τόσο πολύ για βρακιά που άκεριγε. Θα ήθελα να βλέπω ανθρώπους που έχουν πετύχει στη ζωή τους, νέους ανθρώπους που ελπίζουν και διαφορετικούς ανθρώπους επιτέλους. Είναι όλοι οι ίδιοι στην Ελλάδα. Από αυτά που έχει ήδη τηλεόραση όμως, τι βλέπεις? Γιατί εκπομπές τέχνης δεν νομίζω ότι έχει και πολλές τηλεόραση. Εγώ βλέπω τις εκπομπές τέχνης όπου είναι. Βλέπω όλες τις εκπομπές για λόγους επαγγελματικούς. Προπονώ ανθρώπους για πολλά είδη τηλεόρασης, όπως και επιχειρηματικότητας και πολιτικής. Έτσι πρέπει να τις βλέπω ή να τις κρίνω. Με ρωτάτε και πρέπει να λέω. Σας είπα ότι η δουλειά μου είναι η ενημέρωση. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα τα βλέπω για να ξέρω τι λέμε. Τι περιμένεις του χρόνου να συμβεί? Τι περιμένω του χρόνου να συμβεί? Να είναι λιγότερα κανάλια, να είναι λιγότεροι δημοσιογράφοι, να είναι πιο νέοι δημοσιογράφοι, πιο διαβασμένοι δημοσιογράφοι και να είναι πιο ξύπνοι στο να βρίσκουν αυτή την ανταλλαγή ειδήσεων με το ίντερνετ. Γιατί νομίζω πια οι ιστοσελίδες τους χτυπούν στα ίσα. Αλλά υπάρχει μια γενική καταστροφολογία που όλοι έτσι τη νιώθουμε και την προσλαμβάνουμε. Συμφωνείς με το να φτάνουμε στα όρια των πραγμάτων, να βλέπουμε ότι το αύριο είναι λίγο δυσίωνο, λίγο μαύρο, λίγο άσχημο? Όχι, δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να βλέπουμε το μέλλον, το αύριο, ως μαύρο και δυσίωνο. Υπάρχουν Έλληνες και ξένοι στην Ελλάδα που επιτυχάνουν και πρέπει να τους μιμηθούμε. Ξέρετε, οι λαοί δεν πεθαίνουν.
Μπορεί να φτωχαίνουν, αλλά δεν πεθαίνουν. Έχουμε περάσει δύσκολες περιόδους, άλλοι λαοί περνούν δύσκολες περιόδους, θα τα καταφέρουμε. Απλώς πρέπει να συγκεντρωθούμε και να σοβαρευτούμε. Αυτό πρέπει να το κάνει και η τηλεόραση επιτέλους. Έχεις μεγάλο δίκιο, Γρηγόρη. Λοιπόν, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα κοντά. Εγώ να σας ευχαριστήσω, μου λείψατε. Και ελπίζω, α, και εμάς μας έλειψε. Να έρθεις καλή στη Θεσσαλονίκη, να έρθεις να σε έχουμε όλοι μαζί μας. Μετά τις εκλογές θα έρθω ως βουλευτής. Με το καλό. Με το καλό. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία σε όλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ εγώ, να είστε καλά. Χάρηκα. Καλά.